Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ συντονισμένοι στον θεματοφύλακα και στο θέμα online. Σημερινή μας καλεσμένη είναι η εκπρόσωπος τύπου της ΕΔΕΚ, κυρία Μαρία Παναγιώτου. Κυρία Παναγιώτου, καλώς ορίσατε στον θεματοφύλακα και στο θέμα online. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ για την φιλοξενία. Να κάνουμε αρχή, γιατί εντάξει, ο κόσμος τώρα σας μαθαίνει, τώρα βγήκατε μπροστά στις κάμερες με το ποια είσαστε, ποια είναι η Μαρία Παναγιώτου και πώς μια νέα γυναίκα και νέα και γυναίκα βγήκε μπροστά σε μια τόσο κέρια θέση όπως είναι αυτή του εκπρόσωπου τύπου ενός κόμματος σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Ναι, νέα γυναίκα και μητέρα, όλα μαζί τα δύσκολα, σε μια πολύ δύσκολη περίοδο πράγματι. Η πρόταση ήρθε από τον ίδιο τον Μαρίνο τον Σιζόπουλο, με τον οποίο γνωριζόμαστε ήδη από το 2007, όταν ήταν σε εξέλιξη το έργο του Φακέλου της Κύπρου. Ήμουν μέλος της επιστημονικής ομάδας του Φακέλου της Κύπρου, της ομάδας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είστε και διδάκτορα, αν δεν κάνω λάθος. Είμαι υποψήφια διδάκτορ, περιμένω να υποστηρίξω τις επόμενες εβδομάδες. Καλές επιτυχίες. Ευχαριστώ πολύ. Πώς βλέπετε τον χώρο της πολιτικής, γιατί αξιόζω να καταλαβαίνω είστε νέα σε αυτόν τον χώρο, δεν είχατε εμπλοκή παλαιότερα σε μεγάλη έκταση με αυτό που ονομάζουμε πολιτικό σύστημα, έτσι. Ναι, παρακολουθούσα τα τεκτενόμενα, αλλά ναι, δεν ήμουν ενεργό έτσι, μέλος της ΕΔΕΚ. Πώς βλέπω την πολιτική, λοιπόν, είναι ένα δύσκολο στίβος μάχης, με καθημερινό αγώνα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον όμως, ξέρετε. Απίστευτα ενδιαφέρον. Προσωπικά για μένα είναι μια πρόκληση αυτό το πράγμα. Εντάξει, είστε πόσο καιρό τώρα στη θέση αυτή? Πολύ λίγο, λιγότερο από 1,5 μήνα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, χθες είχαμε την συνέντευξη τύπου του Πρόεδρου της Δημοκρατίας για τα 3 χρόνια οικονομίας. Στην οικονομία και από την έξοδο από το μνημόνιο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέθεσε κάποιους αριθμούς, κάποια στοιχεία για το τι παρέλαβε από την προηγούμενη κυβέρνηση και το πού έχουμε φτάσει. Ομολογουμένως οι αριθμοί που παρουσίασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν θετικοί. Δηλαδή μίλησε για αριθμούς ανάπτυξης, για ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, για δημοσιονομικά πλεονάσματα. Η ΕΔΕΚ, πώς είδε την χθεσινή συνέντευξη τύπου? Ναι, ξέρετε, όταν είσαι στο πλήν 10 και πας στο 0, είναι τεράστια η ανάπτυξη που βλέπεις, αλλά δεν βλέπεις ότι είσαι ακόμη στο 0. Έτσι. Εγώ δεν θα μιλήσω με αριθμούς, ούτε με τα 0,5 ή το 1,2 της ανάπτυξης και όλα αυτά. Εγώ θα μιλήσω με αυτό που βιώνει ο απλός Κύπρος πολίτης σήμερα και τι βλέπει στο πορτοφόλι του κάθε μέρα και κυρίως κάθε τέλος του μήνα ή πριν ακόμη έρθει το τέλος του μήνα. Ξέρετε πόσο κόσμος δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Το κόστος ζωής είναι τόσο πολύ αυξημένο που δυσκολευόμαστε να πάμε στην υπεραγορά να αγοράσουμε τα απαραίτητα. Αμφισβητείτε, κύριε Παναγιώτου, ότι υπήρξε μια βελτίωση της οικονομικής πραγματικότητας τουλάχιστον σε επίπεδο αριθμών? Οι αριθμοί δεν σημαίνουν κατά ανάγκη και αύξηση της πραγματικής οικονομίας. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ διαφορετικό. Αυτό που προσπάθησε να γίνει χθες είναι μια ωραιοποίηση της κατάστασης. Έτσι. Εν ώψη εκλογών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αισθάνθηκε ότι θα έπρεπε να δώσει έτσι μια πιο όμορφη εικόνα για αυτό που επικρατεί στην οικονομία της Κύπρου. Το ίδιο κάνει και με το Κυπριακό. Μια ωραιοποίηση σε όλα. Έπαιξε προεκλογικό παιχνίδι, δηλαδή, για να Παναγιώτου ο Πρόεδρος. Σαφέστατα. Είναι ξεκάθαρο αυτό που έγινε χθες. Προσπάθησε να ωραιοποιήσει την κατάσταση, να δώσει κάποιους αριθμούς, αλλά στην πραγματικότητα η πραγματική οικονομία της Κύπρου δεν έχει δει κάποια διαφορά. Και αυτό το βλέπουμε και από εμάς τους ίδιους και από τους συνανθρώπους μας. Δεν έχουν βελτιωθεί τα οικονομικά της Κύπρου. Μίλησε για βελτίωση της ανεργίας. Στην πραγματικότητα αυτό που έχει γίνει είναι μείωση του εργατικού δυναμικού της Κύπρου. Έχουν φύγει οι νέοι μας, έχουν πάει στο εξωτερικό, μένουν εκεί, δεν επιστρέφουν πίσω, δεν έρχονται με τις σπουδές τους, με τη γνώση τους και με όλα αυτά που έχουν κερδίσει τόσα χρόνια σπουδών. Και αντί να τα βλέπουμε όλα αυτά να εκμεταλλεύεται εντός εισαγωγικών η κυπριακή οικονομία για την ανάπτυξη, βλέπουμε τα λαμπρά μυαλά της Κύπρου να μένουν στο εξωτερικό,
και αυτό μεταφράζεται σαν μείωση της ανεργίας. Λοιπόν, αυτό δεν είναι μείωση της ανεργίας. Να σας πω ότι απλά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας του αναφέρθηκε αυτό η θέση που προβάλλεται μόλις τώρα αμφισβήτησε τους αυξημένους αριθμούς μετανάστευσης, όμως δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι ότι η ΕΔΕΚ βλέπει ότι η πραγματική οικονομία νοσεί και ότι μπορεί να υπάρχει μια βελτίωση των αριθμών, ναι μεν, αλλά η κοινωνία κάτω αντιμετωπίζει τα ίδια, ίσως και χειρότερα προβλήματα. Αυτό μου λέτε, έτσι. Ναι, είναι το ίδιο και με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Είναι πολύ θετικό το ότι έχουμε το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Ναι. Το ότι όμως δεν είναι αρκετό για να τα βγάλουν προς τα πέρα όχι μόνο οι οικογένειες και οι ήδη ηλικιωμένοι. Ξέρετε γιατί πόσο μιλάμε, δεν μπορούμε τα βασικά πλέον να βγάλει, δεν μπορεί να επιβιώσει κανείς με αυτά τα επιδόματα. Το ίδιο συμβαίνει και με την ΑΝΑΔ, έτσι, που είναι πάρα πολύ θετικό το ότι υπάρχουν τα 500 ευρώ για να παίρνει κάποιος για 6 μήνες την εμπειρία σε κάποιες θέσεις εργασίας. Αλλά τι γίνεται, το βλέπουμε καθημερινά. Μετά τους 6 μήνες κάποια από αυτά τα παιδιά μένουν δήθεν μονιμοποιούνται στις θέσεις που έχουν και τι τους λένε? Τους λένε ελάτε να μονιμοποιηθείτε, παίρνατε 500, δουλεύατε από το πρωί μέχρι το βράδυ για να κάνετε τη δουλειά όλων των υπολείπων, δίθεν για να μάθετε στην πραγματικότητα τους εκμεταλλεύονται και τους δίνουν 700 ευρώ στην καλύτερη περίπτωση, μειχτά πάντα, εντάξει, και το λένε και ευχαριστώ διότι αυτή είναι η κατάσταση σήμερα, έχει μειωθεί ο μέσος μισθός. Να περάσουμε σε άλλα θέματα της επικαιρότητας, όπως για παράδειγμα είναι τα σκάνδαλα που έχουμε συνεχώς με το χιτί και τα χιτά. Θεωρείτε ότι η ΕΔΕΚ έχει βγει μπροστά σε αυτόν τον αγώνα δυναμικά για να αποκαλυφθούν τα σκάνδαλα, δεδομένου ότι στην περίπτωση του ΣΑΠΑ είχατε και εμπλεκόμενο από το κόμμα του δικό σας? Εντάξει, η διαδικασία είναι ακόμη στο δικαστήριο, δεν έχει αποδειχθεί. Αλλά εμείς είμαστε ξεκάθαροι στο από όποιο κόμμα και να προέρχεται. Όσο ψηλά και αν είναι στην ιεραρχία αυτού του κράτους, οποιοδήποτε και αν είναι, θα τιμωρηθεί παραδειγματικά. Έχουμε υπογραμμίσει και την δίμευση περιουσιών, η οποία πρέπει να δοθεί πίσω στους πολίτες από όλους αυτούς που έχουν βάλει τα χέρια στα χρήματα του κόσμου. Εντάξει, είμαστε υπέρ της πάταξης της διαφθοράς και δεν είμαστε καθόλου αποστασιοποιημένοι σε όλο αυτό. Έχουμε ζητήσει δυναμικά να έρθουν στο φως όλοι όσοι εμπλέκονται. Εγώ θα σας πάρω και λίγα χρόνια πίσω που το λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τι έγινε κατά τη διάρκεια του κουρέματος, γιατί και αυτό ήταν ένα σκάνδαλο και είναι ακόμα σε εξέλιξη. Τι γίνεται με όλους αυτούς που βγάλαν τα χρήματά τους και πριν και κατά τη διάρκεια που οι τράπεζες ήταν ληστές? Γιατί δεν δίνουν? Να σας ενημερώσω ότι ήταν η ερώτηση δική μου χθες στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτή που λέτε. Που έδωσε κάποια απάντηση ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σας έπεισε. Αυτό θα το πούνε οι πολίτες φυσικά. Αλλά εντάξει, θέσαμε αυτό το ερώτημα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας για την κλειστή περίοδο. Που όντως υπάρχει η φημολογία τουλάχιστον ότι υπήρξαν εκλογές καταθέσεων στην κλειστή περίοδο. Κύριε Μαναγιώτη, θεωρείτε όμως ότι με αυτά τα σκάνδαλα η ιδιαίτερα νέα γενιά από την οποία προέρχεστε και εσείς και με το γενικότερο σκηνικό που έχει διαμορφωθεί σε αυτό που ονομάζουμε πολιτική, μπορούν να εμπιστευτούν οι νέοι και όχι μόνο τους πολιτικούς που τους ακούν να μιλάνε και να τους λένε μεγάλα λόγια και να πάνε αύριο στις κάλπες και να ψηφίσουν, ή θα έχουμε πλέον μια δημοκρατία για τους λίγους που θα ψηφίζουν μόνο, θα το πω έτσι λαϊκά, ή τα προχώρα από τον κομματικό σωλήνα? Αυτό που λέτε είναι το χειρότερο σενάριο το οποίο μπορεί να γίνει, έτσι. Και αν αφήσουμε τα πράγματα να φτάσουν σε αυτό το σημείο, τότε έχουμε καταστραφεί. Έχουμε χάσει κάθε τι καλό που έχει αυτός ο τόπος. Το πρόβλημα ποιον είναι? Δεν είναι το θέμα να πείσουμε τους νέους ότι εμείς, σαν ΕΔΕΚ, σαν πολιτικός χώρος, δεν έχουμε λερώσει τη φωγιά μας, που δεν την έχουμε. Εμείς είμαστε καθαροί, δεν έχουμε εμπλακεί σε κάποιο σκάνδαλο, είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Το πολιτικό μας ήθος είναι στο υψηλότερο σημείο. Αλλά το ερώτημα ποιο είναι? Το ερώτημα είναι ότι η ψήφος, οι εκλογές, δίνουν στον πολίτη ένα τεράστιο χαρτί, μια πολύ μεγάλη δύναμη, έτσι, να επιλέξει και να φέρει τη διαφορά, να κάνει τη διαφορά. Από απόσταση δεν θα πετύχουμε την αλλαγή. Εδώ είναι θέμα πατρίδας. Θέλεις μια αλλαγή στην πατρίδα σου, θέλεις το μέλλον του τόπου σου να αλλάξει προς το καλύτερο, θα το κάνεις μόνο εάν εκμεταλλευτείς το δικαίωμά σου, δηλαδή να ψηφίσεις. Δεν ερχόμαστε σε αυτό το χώρο της πολιτικής
ή να πάμε να ψηφίσουμε γιατί είναι κενός χώρος με έψιλο. Ερχόμαστε γιατί θέλουμε να φέρουμε ένα καλύτερο αύριο, ένα καλύτερο μέλλον. Γι' αυτό που είπα πριν, με τις σπουδές μας. Πάμε να σπουδάσουμε για ένα καλύτερο αύριο. Αυτό το καλύτερο αύριο το θέλουμε στον τόπο μας. Εντάξει, η αποχή όμως από ό,τι φαίνεται θα αγγίξει επίπεδα ρεκόρ. Δυστυχώς. Και δεν μπορεί κανένας να δώσει την απάντηση πώς τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα θα φέρουν ξανά αυτούς απογοητευμένους πολίτες πίσω, και αυτό είναι να αποκείται σαν στους πολιτικούς να αλλάξετε το ήθος της πολιτικής και το ύφος πολλές φορές για να ξανακερδίσετε εμπιστοσύνη. Πάμε όμως στο Κυπριακό, το οποίο η ΕΔΕΚ μπορούμε να πούμε ότι είναι το δυνατό της χαρτί που δεν ξέρουμε αν στην τελική θα την κάψει, διότι πολλοί κατηγορούν την ΕΔΕΚ για την σκληρή στάση που ακολουθεί από την ημέρα ανάληψης της εξουσίας του κυρίου Σιζόπουλου μέχρι και την αποκάλυψη εγγράφου. Σκληρή στάση, βεβαίως. Πρέπει να είμαστε σκληροί και πολύ αυστηροί σε όλο αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή. Σας λένε απορριπτικούς όμως, κύριε Παναγιώτου, δεν θέλετε λύση και αυτό επιθυμείτε στην τελική είναι διχοτόμηση. Αν έχει κάποιον που δεν θέλει διχοτόμηση σε αυτό το τόπο, είμαστε εμείς. Αν ονομάζεται απορριπτικό ένα χώρο ο οποίος στην πραγματικότητα δεν δέχεται τη διχοτόμηση, δεν δέχεται την επαναφορά του σχεδίου ΑΝΑΝ, δεν δέχεται ρατσιστικές λύσεις, οι οποίες δεν θα φέρουν την ενότητα, αλλά θα δημιουργήσουν ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα, τότε εντάξει, ας αποδεχτούμε το όρο απορριπτικός και θα είμαστε και περήφανοι για αυτό τον όρο, έτσι. Αλλά δεν είμαστε απορριπτικοί. Εμείς θέλουμε τη λύση, αλλά θέλουμε μια λύση στην οποία θα ζήσουμε όμορφα, θα ζήσουμε αγαπημένοι με τους δίπλα μας, με τους Τουρκοκύπριους, έτσι. Δεν θα έχουμε περισσότερες διαχωριστικές γραμμές. Είναι ένα μοντέλο λύσης σαν αυτό που βρίσκεται στη Βοσνία Ερζεγοβίνη σήμερα. Ξέρετε που θα οδηγήσει? Σε αφιλληνισμό της Κύπρου. Όχι, δεν το θέλουμε αυτό. Για ποιο λόγο ο κύριος Σιζόπουλος επέλεξε αυτή τη χρονική στιγμή να προχωρήσει στην αποκάλυψη εγγραφών? Ήταν καθαρά για λόγους ενημέρωσης του κυπριακού λαού. Ξέρετε, είχε προκληθεί κιόλας από τον αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο και δεν μπορούσε να μην το κάνει. Θα ήταν συνένοχος σε αυτό το έγκλημα που πάει να γίνει αυτή τη στιγμή. Εμείς είμαστε υπέρ της ενημέρωσης των πολιτών, υπέρ της διαφάνειας. Να τερματιστεί όλο αυτό, δηλαδή. Τι σημαίνει? Αποφασίζουμε για το μέλλον των Κυπρίων εκτός του κόσμου, δηλαδή. Δεν πρέπει να ξέρουν οι Κύπροι τι έχει αποφασιστεί μέχρι σήμερα, ποιες είναι οι συγκλήσεις τις οποίες έχει απορρίψει ο κυπριακός λαός και δεν βλέπουμε κανένα σεβασμό προς αυτό, όχι, έτσι, άσχετα αν η κυβερνητική γραμμή λέει ότι ναι, το σεβόμαστε. Όχι, στην πραγματικότητα δεν το σέβονται. Εμείς το έχουμε αποδείξει πρόσφατα και με τη διαρροή, που δεν ήταν διαρροή, ήταν πληροφόρηση, έτσι, και με τις συγκλήσεις που έκανε στη δεύτερη δημοσιογραφική ο πρόεδρος του ΙΣΕΔΕ. Με τη συγκλήση του σχεδίου ανάν των προϊόν, λέτε, έτσι. Βεβαίως. Αυτό αποδεικνύει για ακόμη μια φορά, εμπεριστατωμένα, έτσι, ότι αυτό που γίνεται είναι η επαναφορά του σχεδίου ΑΝΑΝ. Όχι, να πάμε και στα δικά σας κομματικά, αφού δημοσκοπικά, τουλάχιστον κυρία Παναγιώτου, φαίνεται ότι δεν παρουσιάζει μια κάμψη στα ποσοστά που παραδοσιακά κυμαινόταν η ΕΔΕΚ, και σε συνάρτηση με την εικόνα που βγαίνει προς τα έξω μιας εσωστρέφειας, διότι ο κ. Νικολαίδης ξεκάθαρα είπε ότι τον εκτόπισε ο κ. Σιζόπουλος. Πραγματικά, τι συμβαίνει στην ΕΔΕΚ? Υπάρχει ενότητα στο κόμμα? Διότι αυτό δεν φαίνεται να υφίσταται τη δεδομένη στιγμή. Με ρωτάτε τρία πράγματα, θα σας απαντήσω και στα τρία. Λοιπόν, καταρχήν, να μου επιτρέψετε να αμφισβητήσω το ότι τα ποσοστά μας είναι μειωμένα, έτσι. Δημοσκοπικά, δηλαδή. Δημοσκοπικά, ναι. Έχουμε προβεί σε κάποιες δικές μας μελέτες που δείχνουν ότι η ΕΔΕΚ, επειδή είναι το μεγαλύτερο από τα μικρά και το μικρότερο από τα μεγάλα, όταν παρουσιάζεται στις χι δημοσκοπήσεις που βλέπουμε, πρέπει να γίνεται μια στάθμιση του ποσοστού, έτσι. Δεν μπορούμε να τα παρουσιάζουμε έτσι όπως είναι, γιατί δεν έχουν την αντικειμενική εικόνα. Εμείς είμαστε αισιόδοξοι ότι θα πάμε εξαιρετικά. Το πάρα πολύ καλά που τοποθετείτε, ότι θα σκρατήσετε τα ποσοστά που είχατε πάρει το 2011, ας πούμε. Τουλάχιστον, και το βλέπουμε, ξέρετε, το βλέπουμε και από την επαφή με τον κόσμο. Είναι
πάρα πολύ ο κόσμος που έρχεται και στα γραφεία και μας πλησιάζει και προσωπικά και μας λέει πόσο κοντά είναι στην ΕΔΕΚ, πόσο πολύ υποστηρίζει όλο αυτό που έγινε και κυρίως με αυτό που έγινε με τις, με την, αποκαλύψεις, με τις αποκαλύψεις. Ναι, διότι επιτέλους ο κόσμος είδε να τον εκφράζει ένας χώρος που λέει την αλήθεια. Λέει την αλήθεια και δεν θέλει τη διχοτόμηση και δεν θέλει να έρθει ο ρατσισμός και τα περαιτέρω προβλήματα, έτσι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη δεύτερη σας ερώτηση για τον, για τον κύριο Νικολαίδη. Ναι. Εγώ, γενικότερα για την εικόνα που παρουσιάζεις εδώ. Ναι, εγώ επειδή πρόσφατα είδα... στο σπίτι της ΕΔΕΚ, τι γίνεται, να μου επιτρέψετε να διαφωνήσω. Εγώ δεν είδα ένα κόμμα να είναι χωρισμένο σε δύο ομάδες ή να υπάρχουν αντιπαλότητες ανάμεσα στα στελέχη, έτσι. Τώρα, αυτό το οποίο έχει κάνει ο κύριος Νικολαίδης ήταν καθαρά δική του προσωπική επιλογή. Είχε θέσει κάποια ερωτήματα, απειλητικά κατά την άποψή μου. Δεν μπορείς να λες ότι μια ότι αγωνίζεσαι και θέλεις το καλό του τόπου και το καλό του κόμματος και να έρχεσαι να απειλείς ή εσύ ή εγώ και μετά να βγαίνεις δημοσίως να κατηγορήσεις. Έθεσε όμως κάποια επιχειρήματα, κύριε Παναγιώτου. Είπε ότι από τη στιγμή που κατεβαίνει ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ στην Λεμεσό σημαίνει ότι θεωρεί ότι θα πάρετε πιο λίγες έδρες και στη Λευκοσία και χάνετε και έναν βουλευτή που κουβάλησε για 5.000 ψήφους. Αυτό ήταν μια πολύ συλλογική απόφαση που έχει πάρθει, έτσι, από το κόμμα με γνώμονα το καλύτερο για το κόμμα, το καλύτερο συμφέρον. Κάποιοι μιλούν ότι ίσως να ήταν και ρεβανσιστική, ο ίδιος ο κύριος Νικολαίδης του έθεσε. Καθόλου. Ότι ο κύριος Σιζόπουλος έχασε το 11 από τον... από τον κύριο Νικολαίδη και τώρα παίρνει ρεβάνς. Ο κύριος Σιζόπουλος από την πρώτη μέρα που ανέλαβε την Προεδρία, αλλά και πριν ακόμη, όταν ήταν σαν βουλευτή στο κόμμα, αγωνίζεται για το καλύτερο του κόμματος, έτσι. Λοιπόν, αυτή τη φορά έχει γίνει ξανά, γίνεται ξανά αυτό το ίδιο. Προσπαθεί να κάνει ό,τι είναι καλύτερο για το κόμμα. Και όσοι θέλουν το καλύτερο για την ΕΔΕΚ, πρέπει να συστρατευτούν και να ακολουθήσουν αυτή τη γραμμή. Δεν είναι καιρός για να πυροβολάμε, ούτε να λέμε αυτά τα σχόλια, έτσι. Πρέπει να συστρατευτούμε για ένα καλύτερο μέλλον για την ΕΔΕΚ, η οποία ΕΔΕΚ αγωνίζεται, με συγχωρείτε, για μια βελτιωμένη Κύπρο, έτσι, για μια καλύτερη Κύπρο. Κλείνοντας, μιας και εσείς δεν είστε υποψήφια, αλλά εδώ είστε ως εκπρόσωπος του κόμματος, ποιο θα είναι το μήνα που θέλετε να στείλετε στον κόσμο ο οποίος δεν θα πάει στις κάρπες και ιδιαίτερα το έχουμε προσεγγίσει και πριν στη νέα γενιά η οποία αποστρέφεται το πολιτικό σύστημα σήμερα. Ναι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν πραγματικά θέλουμε ένα καλύτερο μέλλον για τον τόπο μας, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα όπλα μας. Τα όπλα μας είναι η ψήφος μας. Πρέπει να τη δώσουμε στο χώρο εκείνο ο οποίος θα φέρει την αλλαγή για ένα καλύτερο αύριο. Έτσι, καταρχήν να πάνε να ψηφίσουν, να δουν τις επιλογές τους. Έχουν αρκετές επιλογές. Εμείς σαν ΕΔΕΚ έχουμε νέους ανθρώπους στο ψηφοδέλτιο. Ανανέωση στην πολιτική σκηνή, έτσι. Νέες ιδέες, φρέσκες ιδέες. Και μπορούν να βρουν κάποιους οι οποίοι θα εκφράσουν τη νέα γενιά. Ας χρησιμοποιήσουν τα όπλα τους σωστά για μια καλύτερη πατρίδα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Να ευχαριστήσουμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε μέχρι αυτή τη στιγμή. Θα είμαστε ξανά μαζί από Δευτέρας με πρόσωπο του Δημοκρατικού Συναγερμού, το πρόσωπο του Δημοκρατικού Συναγερμού των ημερών, την υποψήφια στη Λάρνακα, την κυρία Ανίτα Δημητρίου. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.